Λοιπόν, χτες στην εκπομπή ξεκινήσαμε να ακούμε την επιστροφή, το δεύτερο, του ανθρώπου τον οποίο τον ακούσαμε εδώ στην το προπερασμένο Σάββατο που μας μίλησε για τη μαύρη αδερφότητα, τους Ιλουμινάτης. Μπράβο. Τους Ιλουμινάτους. Με αυτό απασχολήθηκε. Μαύρη αδερφότητα και οι Ιλουμινάτοι πώς συνδέονται, πώς ξεσυνδέονται μετά. Γιατί είναι Ιλουμινάτοι. Φεύγουν οι Ιλουμινάτοι και φωτίζουν τη μαύρη αδερφότητα. Πολύ απλό. Τώρα αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και επανήλθε με αυτό το θέμα, γιατί κάποιο όταν είναι μελετητή ενό σπουδαίου θέματο ασχολείται μόνο με αυτό. Ναι, πώς βγάζει το Βερέμι, το Βνέχιο Άρη, λέει για ιστορία. Ο κύριο Βερέμι εδώ. Κύριος αυτός... σεισμολόγοι λένε για σεισμούς. Μπράβο. Μπράβο. Βγαίνει στον Κουφόπουλο ο κύριος και λέει για συγκεκριμένα πράγματα, αδερφότητες μαύρες, νέα τάξη πραγμάτωνε, παλιά δεν τα και Ιλουμινάτη σε κάθε και περίπτωση. Και Ιλουμινάτη, αφού λοιπόν, άλλη μόνο. Τα επανέλαβε και στην, αυτή την δεύτερη σε εμάς τουλάχιστον που ασχοληθήκαμε εμείς, δεύτερη αυτή εμφάνιση. Ο Παναγιώτης από την Εύβοια. Το 1840 δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες εποχής μια ανοιχτή επιστολή μιας ομάδος μοναχών με επικεφαλής τον Γεώργιο Φλαμιάτο από την Κεφαλονιά. Και χαρακτήρισε, την επιστολή χαρακτήριζαν την μεθοδευμένη προσπάθεια της τότε λουθεροκαλβινικής Ευρώπης και του Βατικανού με πτεργάτες στη Γαλλία και την Αγγλία να λιώσει το ορθόδοξο δόγμα των Ανατολικών Εθνών ως επιβουλή. Αυτό που λέμε σήμερα δηλαδή νέα τάξη πραγμάτων. Με τελικό στόχο την απομάκρυνση των πιστών από τον Χριστό. Δύο απορίες έχω. Ναι, θα τις λύσω Παναγιώτη. Εγώ τις λύζω. Τις λύζω. Τις λύζω. Αυτή είναι παλιά τάξη πραγμάτων. Είναι πότε, το 1800 του. Πότε έστειλε. Είναι καλβινικλανική. Πρώτον. Δεύτερον. Καλβινικλανική. Δεν είναι 501. Δεν φοράμε πια. Και είναι πια... πασέ, έτσι να πούμε. Τάξη, ένα. Δεύτερον. Ναι, πολύ παλιά τάξη πραγμάτων τα Calvin Klein. και το δεύτερο, τι απομάκρυνση από τον Χριστό, αφού χριστιανοί είναι και οι άλλοι. Όχι, δεν είναι. Τι όχι, αγάπη μου, θα πάρω τη μάνα σου. Γιατί δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι οι μη ορθόδοξοι. Ναι. Αυτοποκαλούνται χριστιανοί. Αλλά δεν είναι. Αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι, αλλά εμείς οι ορθόδοξοι της Ανατολικής Εκκλησίας δεν το αναγνωρίζουμε. Είναι πολύ περισσότεροι άλλοι. Δεν πάει έτσι, πάει όχι, λέω, το λέω για να έχουμε πολύ περισσότεροι άλλοι. Ναι, όχι, μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή... Μια νέα τάξη μεγέθους. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Όχι. Λοιπόν. Ναι. Έχεις απορίες, θα τις δεχθώ. Ναι, αλλά τώρα ναι. Η επικρεματολογία του κυρίου, νομίζω, Παναγιώτης, ναι, Παναγιώτης είπαμε, ναι. θα σου λύσει απορίες και θα σε πάρει με το μέρος του. Θα κάνει αποκαλύψεις. Θα μιλήσει για καθήκια. Όχι, ρε, δεν είναι σωστό τώρα τους ανθρώπους να τους δει. Όχι, περίμενε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αναφέρει ακόμα επιστολή ότι στην Αγγλία έφτιαξαν εκείνη την εποχή και έστειλαν στα αγγλοκρατούμενα επτάνησα δωρεάν και μοιράστηκαν χιλιάδες πύληνα καθήκια. Τα δοχεία της νυχτός δηλαδή, γιατί δεν είχαν τότε τουαλέτες σπίτια οι άνθρωποι, που στο εσωτερικό είχαν ζωγραφισμένο το σταυρό, ώστε τη νύχτα να κάνουν την ανάγκη τους πάνω στο σταυρό εν αγνία τους οι άνθρωποι πίστη. Συγγνώμη, ναι. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Θα στα λύσω εγώ. Αυτά είχαν λέει τα καθήκια σταυρό. Καταρχήν ξαναλέω ότι και οι άλλοι είναι χριστιανοί που σταυρό έχουν εκεί. Λες εσύ. Ναι, όχι, σταυρό έχουν. Δεν το λέω εγώ, σταυρό έχουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν νύχτα και δεν βλέπανε. Ναι. Τη μέρα όταν το. Δεν το είδαν ότι είναι σταυρό. Τη μέρα θα απαντήσω. Τη μέρα. Ναι. Τυφλωνόντουσαν. Όχι, τα τσίσια και τα κακιά. Ναι. Τα κακιά τα κάνανε εξοχή μα στου αγρού. Δεν πέρανε τα καθήκια αυτά. Δεν πούνε, έλα εδώ καθήκη. Εσύ όχι. Κάτσε καθό καθήκη. Σωστό. Σκουλίκι. Ναι, συγγνώμη. Όταν του το στείλανε το καθήκη, είπαν, ναι. Α, τι δώρο είναι αυτό, να το ανοίξουμε. Α, ένα καθήκη. Ναι. Δεν το είδαν ότι είχε το σταυρό. Νύχτα το ανοίξαν το δώρο του. Νύχτα το ανοίξανε, ναι. Και πώ το ανοίξανε. Μα τόσο νύχτα αυτοί δεν πρέπει να βρίσκαν ούτε το καθήκη. Δηλαδή, αν ήταν τόσο νύχτα που δεν βλέπαν το σταυρό, δεν υπάρχει κανένα λόγο γιατί μάλλον θα κατουρούσαν απ' όξω. Ναι. Ναι, λέω, ακούω τα επιχειρήματά σου. Τι τα ακούς, εδώ είναι κανονικά. Είναι... Αλλά εγώ με τον κύριο Παναγιώτη είμαι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και εγώ με τον κύριο Παναγιώτη είμαι. Ποιος δεν είναι με τον κύριο, για όνομα του. Και επειδή αφισβήτησες τον κύριο Παναγιώτη, πάρτο. Ερώτησα πάρτο. Για να. Ναι. Στο σημείο αυτό, εκδότης που αναδημοσιεύει την επιστολή, συνιστά στους αναγνώστες να προσέχουν τα προϊόντα που αγοράζουν. Τότε σηκώθηκα και εξέτασα τα παπούτσια που μου έφεραν τα αδέλφια μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ζευγάρι έχει στο κάτω μέρος της σόλας σταυρούς και εγώ πατούσα επί δύο μήνες που δούλευα στα χωράφια του σταυρούς. Ξαναλέω, και αυτοί έχουν σταυρούς, δηλαδή πώς να το πω... Έχουνε παπούτσια όμως! Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το απαντήσω. Επίσης, ερώτηση άλλη. Ναι.
Γιατί είναι κακό να πατάς πάνω σε σταυρό και να μην θεωρείς ότι εσύ στηρίζεις την ίδια σου την ύπαρξη πάνω στο σταυρό όταν τα παπούτσια σου έχουν σταυρό. Να εξηγήσω, μπορώ, με επιτρέπεις. Γιατί με τα παπούτσια. Φυσικά είμαι ειδικός. Ναι. Γιατί με τα παπούτσια αυτά θα περπατήσεις κάτω χαμέ που επειδή θα έχεις κάνει λάθος το βράδυ, δεν θα έχεις στοχεύσει καλά το καθήκη, θα έχεις ρίξει τα τσίσια κάτω και θα πατήσεις τα τσίσια με το σταυρό. Συγγνώμη. Ναι. Το κάτω χαμέ πιανού δημιουργία είναι. Του κυρίου. Είναι κακή δηλαδή η δημιουργία του κυρίου. Αυτά δεν θα μας πει ο κύριε Παναγιώτης. Μα δεν μας τα λέει. Μήπως είναι κανένας σατανιστής. Μήπως είναι Ιλουμινάτης. Μήπως είναι Ιλουμινάτης. Απλά είναι μελετητής του έργου. Μήπως είναι Αλουμινάτης. Και είναι από αυτούς που φοράνε τα αλουμίνια στα κεφάλια. Μην τους παίρνουν τα κύματα. Θέλω ένα Αλουμινάτη γιατί μη χαλάσει η πόρτα της κουζίνας. Αλήθεια τώρα, αν ακούει κάποιος. Κάποιος Αλουμινάτης. Αλήθεια θέλω. Δεν είναι αστείο τώρα. Σχετίζεται με τους Ιλουμινάτη όλη αυτή η ιστορία που μας είπατε. Φυσικά από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. There is a dragon in the story. Πώς να το πούμε αλλιώς. Ο Βασίλης ο Κοφόπουλος, επειδή το κατάλαβε τι θα πήγαινε και κουβέντα, τον βοήθησε, τον ερώτησε. Συνδέεται. Έλατε. Και πληρωμένη απάντηση. Έλα καημένε τώρα που ρωτάς και όλας και κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τώρα σε τα μας. Να σου πω, το ξέρεις αυτό με το αλουμινόχαρτο που φοράνε αλουμινόχαρτο στα κεφάλια για να μην τους ελέγχουν τη σκέψη. Δεν το ξέρω. Ιδέα, εντάξει, πράγμα. Είναι κάτι βλαμμένη κανονική όμως. Δεν το ξέρω. Που φοράνε τέτοιο, παίρνουν αλουμινόχαρτο. Αλουμινόχαρτο, τέτοια. Το κάνουν καπελάκι. Περίμενε. Δεν θα περάσει, ξέρω εγώ, στο μυαλό τους μέσα. Το ραδιοκύμα για να τους ελέγχουν. Από όλο αυτό θα γίνει από το αλουμινόχαρτο να μπαίνει σε ένα πυρηνικό καταφύγιο. Θα το δεχθώ αυτό εγώ. Με ένα απλό αλουμινόχαρτο βάζει και φάνηκε. Μονώνει έτσι. Το αλουμινόχαρτο, γατάκι, δεν τα ξέρει και κυκλοφορούν. Δεν τα ξέρω καλά, αυτό εγώ είναι το τελευταίο. Δεν έχω δει κανένα, δεν έχω δει πουθενά. Είναι στην Αμερική. Στην Αμερική, ενώ δεν έχω διαβάσει. Ναι, πρέπει να το δει αυτό. Είναι κάτι κανονικό. Πολύ σωστή και κανονική. Όλα συνέβαιναν την Αμερική. Είναι φοβερό αυτό. Όλα τα καλά και τα κακά. Πάντα είναι φοβερό αυτό. Όταν κυριαρχεί ένα πολιτισμό, παίρνει και τα κακά του και τα καλά του. Βάζουν στο κεφάλι του αλουμινόχαρτο και κυκλοφορούν. Το πιο αστείο δε είναι ότι όλη αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων που έτσι Ιλουμινάτη και όλα αυτά. Στην ουσία επαναλαμβάνουν πράγματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από την Αμερική. Υποτίθεται ότι τους ενοχλεί πολύ η νέα τάξη πραγμάτων που ξεκινά από Αμερική κτλ. Ενώ ήδη είναι τα καλύτερα παπαγαλάκια αμερικάνικων θεωριών συνωμοσίας. Τώρα δεν μου αρέσει αυτό που λες. Όχι, λέω. Και επιστρέφω. Ναι. Γιατί έχουμε τώρα έρθει η ώρα να μιλήσουμε και για σένα. Όχι, ο κύριε, τι για μένα. Παντέ, υπάρχουν ράματα. Για τη γούρνα σου τώρα που μοιάζει. Εγώ θα πω πριν πει, δεν ξέρω τι λέει. Ήμουνα Ιλουμινάτης, ναι. Αλλά ήμουνα παλιά. Τώρα έχω, δεν είμαι πια. Ήμουνα για λίγο. Τη βίωση. Πήρα να το δοκιμάσω να δω πώς είναι. Και δεν σ' άρεσε. Την πρώτη μ' άρεσε. Τη δεύτερη μ' άρεσε. Την τρίτη, τέταρτη άρχισε να μην μ' αρέσει. Τέλος πάντων, να μην τα πω. Η απολογία σου κατηγορούμενε μετά. Καταγγελία. Ναι. Καταγγελία. Αναφέρεται, όχι καταγγελία. Αναφέρεται ο κύριος Παναγιώτης σε εσένα. Καθόλου επιματέως. Σε εσένα, παρακαλώ. Από τους Ιλουμινάτη. Το νου σας σε ό,τι αγοράζετε και σήμερα. Φίλοι άθεοι, συνάνθρωποι δεν είστε άθεοι κατά τη γνώμη μου, αλλά βλάκες υποχείρια των δαιμονικών δυνάμεων και πρέπει να προσέχετε. Βουλαρίνο, τ' ακούς για το φίλο το Μάνο που μου έκανε την τιμή το Σαββάτο να ασχοληθεί με την ταπεινότητά μου. Το άκουσες! Το ακούω και σκιάζομαι λίγο. Είμαι υποχείριος σκοτεινών δυνάμεων. Έτσι είπε ο κύριος. Βρε γατάκι Παναγιώτη, κοινό τα νήματα. Ποιο υποχείριο το σκοτεινές δυνάμεις. Σε πείραξε το υποχείριο. Βέβαια αυτό με πείραξε. Να είμαι εγώ κάτω από το γουρούνι. Θα με πει εμένα. Σωστό, που σωστό. Είμαι σωστό. Εγώ που τα τρώω τα γουρούνια 5-5. Σωστό. Μη σ' ακούσει ο Κυρανάκης, σας κάνει φίλο του αμέσως. Λοιπόν, δεν φτάνει εδώ, δεν φτάνει η ιστορία, δεν τελειώνει μάλλον εδώ. Σε προτρέπει... Τώρα θα πάρω εγώ τους Ιλουμινάτους, τώρα Παναγιώτη. Σε προτρέπει... Έρθω τους Ιλουμινάτους, τώρα παίρνω εγώ τους Ιλουμινάτους, ναι. Τι τηλέφωνο έχουνε. Ναι, έλα, Ιλουμινάτε. Εδώ, έλα, τι κάνουν οι άλλοι Ιλουμινάτε, ρωτά. Έλα Ιλουμινάτε, είναι ένας Παναγιώτης εδώ. Ναι. Α, το ξέρετε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Παναγιώτη, σε ξέρουν, ετοιμάζουν. Καλά, περίμενε, δεν τελειώνει εδώ η αναφορά στο πρόσωπό σου. Ο Παναγιώτης σηκώνει το γάντι και στο πετάει. Έχω εγώ, δεν είχα ρίξει. Είναι φράση η Ρεμανίτσα. Ναι, άμα το ρίξω όμως, όχι άμα. Δράγον, δεν είχα ρίξει εγώ κανένα γάντι. Δράγον είναι δεστόρι. Λοιπόν, και σε προκαλεί σε μια μονομαχία. Τελειώνοντας θα ήθελα να παρακαλέσω το Βουλαρίνο να μην αλλοιώνει τη φωνή μου με αυτό το δαιμονικό μηχάνημα και ας λέει και το όνομά μου, δεν έχω πρόβλημα μου. Όσο για την ψυχική μου υγεία,
το νέο έτος να οργανώσουμε, να οργανώσει ένα πάνελ στην τηλεόραση του Sky, να έρθω να τα πούμε και ας μας κρίνει ο κόσμος. Μήπως θέλει να διασταυρώσω μεταξύφη μας. Είστε ξυφομάχοι? Τα πνευματικά μας. Α, όχι. Όπως λένε, τα διασταύρωσαν τα ξύφη τους Μητσοτάκη Τσίπρα. Α, αυτό. Δεν είναι γυμνή από τη μέση και κάτω. Και... Όπως θα θέλαμε οι περισσότεροι. Ναι, όπως η εικόνα δηλαδή πάει, όχι. Είναι τα λεκτικά τα ξύφη. Τα ναι, λεκτικά. Αυτό θέλει. Τώρα θα τον τακτοποιήσουν. Εγώ πήρα στους Ιλουμινάτους και όχι πάνελ, ρέδα. Τώρα έρχονται Παναγιώτες. Μπορείτε και να οργανώσετε debate στα πέναλτι και να το κάνετε σαν ποδοσφαιρικό. Έχει ποδοσφαιρική κατάσταση. Και όποιος τα βάλει έχει δίκιο. Μπράβο. Σωστό. Μπράβο.